από τον Γιάννη Καραλή και τον Βασίλη Σκουντή που ήταν στη μετάδοση από το Τελ Αβίβ. Καλό σας βράδυ. Το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου καναλιού θα δείτε σε λίγο και αμέσως μετά ένα ακόμα από τα 100 κλειδιά για την Ευρώπη. Στις 10 παρατέταρτο μη χάσετε το τρίτο επεισόδιο της εξαιρετικής μας σειράς «Ο Detective του Hollywood» με τον Tony Peck, σκηνοθεσία William Tannen. Στις 10.30 οι φίλοι του καλού σινεμά θα μπορέσουν να απολαύσουν από την κινηματογραφική λέσχη την ταινία «Οι Εραστές του Αύριο». Ένας γιατρός υπάλληλος σε μια τεράστια επιχείρηση εργοστάσιο που καταλήγει σε έναν αδίστακτο μαφιόζο καλείται να διαλέξει ανάμεσα στο καθήκον και τον έρωτα. Ένα συναρπαστικό ερωτικό και πολιτικό δράμα που βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Εμμανουέλ Ρομπλές και φέρει την υπογραφή του μεγάλου Λουίς Μπουνιουέλ. Παίζουν Λουτσία Μποζέ, Ζορζ Μάρσαλ, Τζιάνι Εσπόζιτο, Νέλι Μποζό, Ζιλιέν Μπερτό και Ζαν Ζακ Ντελμπό. Η ταινία θα διακοπεί στις 11.30 για τις νυχτερινές μας ειδήσεις και θα συνεχιστεί αμέσως μετά. Και στις 12.25 σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε την κεφάτη αστυνομική κομμωδία «Μια φιλική ρομπέν των δασών». Η απολαυστική Μάργαρετ Ράδερφορντ υποδίεται μια καλοκάγαθη γυναίκα που με τη βοήθεια ενός συγγραφέα επιχειρεί να κλέψει από έναν κατασκευαστή ουίσκι την οικογενειακή συνταγή που τον έκανε πλούσιο. Παίζουν ακόμα οι Ρίτσαρντ Χιν, Τζέιμς Ρόμπερτσον, Τζάστις και Σίδνεϊ Τζέιμς, σκηνοθεσία Τζον Γκίλερμιν. Φίλοι μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αύριο Τετάρτη από τις 10 μέχρι τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθούν διακοπές των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων του Κεντρικού Ελέγχου Πάρνηθας λόγω απαραίτητων εργασιών στο σύστημα ακτινοβολίας. Κατά τη διάρκεια των διακοπών, το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΤΕΝΑ θα μεταδίδεται από τους αναμεταδότες Πάρνηθας, κανάλι 48 και ημιτού, κανάλι 21.